Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση, διανύοντας τον πέμπτο έτος της θητείας της, έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες πολιτικές της που αφορούν την εκπαίδευση. Το αποδεικνύουν τα αποτελέσματα του τελευταίου διαγωνισμού PISA που διοργάνωσε ο ΟΣΑ και όπου οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και στις τρεις δεξιότητες που αξιολογεί ο οργανισμός ήταν οι χειρότερες στις δεκαετίες. Το αποδεικνύει το φιάσκο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η αποτυχία της κυβέρνησης να εγγυηθεί με αυτονόητες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στην ασφαλή λειτουργία των πανεπιστημίων, παρότι είχε σύμμαχο όλη την κοινωνία, έστειλε ένα πρώτο ηχηρό μήνυμα ότι η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν αποτελεί πολιτική της στόχευση και πολύ περισσότερο προτεραιότητά της. Αθροίζοντας αυτά την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, τον συνεχιζόμενο εναγκαλισμό τους με το κράτος, την μη κατάργηση της ισοπεδωτικής νομοθετικής ομοιομορφίας και την έλλειψη ευελιξίας ως προς τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τους προγράμματα, διαπιστώνουμε την παντελή έλλειψη μιας συνεκτικής πολιτικής ατζέντας για την ενίσχυση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ενός μοχλού ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας, μείωσης των ανισοτήτων και αναδιανομής ευκαιριών. Το συζητούμενο νομοσχέδιο επιχειρεί για λόγους μικροκομματικής πονηρίας να συγκεράσει δύο στόχους. Την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου μετά από 5 χρόνια υποχρηματοδότησης, υποβάθμισης και απραξίας και το πλαίσιο λειτουργίας τάχα μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Η παράκαμψη της αναθεωρητικής διαδικασίας είναι πρόδειλο ότι γεννά μείζωνα ζητήματα και στερεί de jure και de facto από αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στο λιγοστό χρόνο που έχω θα προσπεράσω το συνταγματικό πεδίο, στο οποίο η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επιβεβαιώνει με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το γεγονός ότι ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των παραρτημάτων που φέρνεται είναι παρόν και η αντισυνταγματικότητα του νόμου ηχηρή. Και γεννιούνται βέβαια εύλογα ερωτήματα. Γιατί μια σημαντική μεταρρύθμιση, όπως θέλετε να την παρουσιάζετε, σχεδιάζεται με έμφαση στην υπέρβαση συνταγματικών προβλέψεων, ενώ είναι όριμες οι συνθήκες για τις αναγκαίες ευρύτερες συνενέσεις? Γιατί τέτοια σπουδή, 10 μόνο μέρες διαβούλευση, διαδικασία fast track νομοθέτησης, 205 άρθρα έχει το νομοσχέδιο? Για ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και υποτίθεται ότι επιχειρεί να εγγυηθεί την παροχή εκπαιδευτικού έργου υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων και όχι το άνοιγμα επιχειρηματικών κερδοσκοπικών ευκαιριών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταρρυθμίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχεδιάζονται και εποάζονται μέσα από το διάλογο που γεννά συνενέσεις και χτίζει κοινωνικές συμμαχίες. Κυρίως όμως οικοδομεί εμπιστοσύνη. Εν προκειμένου, δεν πρόκειται περί μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση υπηρετεί μια δυτή, υστερόβουλη, μικροκομματική στόχευση. Πρώτον, τη χωρίς χρονοτριβές παροχή σε φύλια οικονομικά συμφέροντα επενδυτικής ευκαιρίας, βέβαιης απόδοσης και ταυτόχρονα χαμηλής δέσμευσης κεφαλαίων. Τα ελάχιστα κεφάλαια που θέτει ο νόμος για την ίδρυση των υποχρεωτικών τριών σχολών αντιστοιχούν σε μια μεσαία επένδυση στο χώρο του real estate στις σημερινές συνθήκες στην ελληνική κτηματαγορά. Ένα μικρομεσαίο διαμέρισμα, ούτε καν πολυτελές. Η δεύτερη στόχευση είναι η απάντηση στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απόκτηση τίτλων σπουδών, καθώς επίσης και στη μετανάστευση χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια όμως, που θα έπρεπε να υπηρετούνται από το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων, δεν αφορούν την κυβερνητική στόχευση. Η άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας από το μητρικό ίδρυμα, που θα εισπράττει royalty στο πλαίσιο της συμφωνίας franchise με το παράρτημα, είναι η κυρίαρχη βάση της λειτουργίας αυτών των παραρτημάτων. Η πρωτότυπη πατέντα των παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, που βαφτίζονται στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, ικανοποιεί ταυτόχρονα πολλούς. Τις επενδυτικές ευκαιρίες που τάζει και διαφημίζει ο Πρωθυπουργός, ξεχνώντας ότι δεν ψηφίζουμε ένα νομοσχέδιο
που στοχεύει στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να αφορά την εκπαίδευση και την έρευνα. Ικανοποιεί ταυτόχρονα και ένα ιδιότυπο κοινωνικό συμβόλαιο που προσπαθεί να συνάψει, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη πολλών συμπολιτών μας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λειτουργική βάση για τη σύναψη της συμφωνίας εμπεριέχει και τη διάρρηξη του ουσιαστικού του περιεχομένου. Το συμβόλαιο είναι άκυρο ή μάλλον είναι κάτι χειρότερο. Το συμβόλαιο είναι πλαστό. Είναι προϊόν μιας πλάνης ως προς την ιδρυτική βάση αυτών των παραρτημάτων, δηλαδή τον αμιγώς κερδοσκοπικό χαρακτήρας τους. Αυτός ο χαρακτήρας, σε συνδυασμό με την κυβερνητική εξαρτημένη εποπτεία των ιδρυμάτων αυτών, εμπεριέχει την απουσία της απαραίτητης διασφάλισης όλων εκείνων των θεσμικών και ακαδημαϊκών εγγυήσεων που αναφέρονται στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και δεν επιτρέπουν το εμπόριο ακαδημαϊκών τίτλων χαμηλής ακαδημαϊκής ποιότητας, αλλά ισότιμης αναγνώρισης ταυτόχρονα. Και μάλιστα αυτό συνοδεύεται από μια ταυτόχρονη παραχάραξη του κριτηρίου της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ ταμπού ή μονομανία με ιδεολογικό μανδύα. Είναι η θεμελιώδης βάση. Η θεμελιώδης βάση που διασφαλίζει την επανεπένδυση των εισπρατώμενων από τα δίδακτρα κερδών, ούτως ώστε να επανεπενδυθούν στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στην επιστημονική έρευνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παραπάνω επισημάνσεις αντανακλούν ένα πρωτογενές και ένα παράπλευρο ζήτημα. Το πρωτογενές είναι ότι τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά ιδρύματα, περίπου εν μια νυχτή, δια της πλαγίας οδού, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, θα εγκατασταθούν στη χώρα μας, θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο. Για να κερδοσκοπήσουν και όχι να προάγουν τη γνώση, την επιστήμη και την έρευνα, υπαγόμενα στον κυβερνητικό έλεγχο και όχι στο δημόσιο έλεγχο μιας ανεξάρτητης αρχής. Και θα διαμορφώσουν με όρους αθέμητου ανταγωνισμού ένα στρεβλό πεδίο, αποτρέποντας όταν έρθει η ώρα της αναθεώρησης την με ανταγωνιστικούς όρους εγκατάσταση στην πατρίδα μας γνήσιων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που θα υπηρετούν τη γνώση, την επιστήμη και την έρευνα. Το παράπλευρο είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης σε έναν κόσμο αυξανόμενης ανισότητας. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο εξακολουθεί με τις αγγυλώσεις και τα προβλήματά του να αποτελεί μοχλό κοινωνικής κινητικότητας. Η αριστεία ασφαλώς δεν είναι ρετσινιά. Είναι το βέβαιο μονοπάτι για την πρόοδο και την εξέλιξη. Μόνο που δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Και αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το αφήγημά της περί αριστείας το αγνοεί, γιατί υπάρχει παντελής αδιαφορία για εκείνους που δεν μπορούν να σπουδάσουν όχι μόνο σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή σε λίγο καιρό της χώρας μας. Ούτε καν δεν μπορούν να δηλώσουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο μηχανογραφικό τους ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα της ελληνικής περιφέρειας. Δεν είναι λιγότερο ικανοί, δεν είναι λιγότερο έξυπνοι. Είναι απλώς οικονομικά αδύναμοι. Και είναι χρέος μας να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική τους αδυναμία δεν θα τους στερήσει το δικαίωμα να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Για αυτά τα παιδιά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 5 ολόκληρα χρόνια δεν έκανε τίποτα. Στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεννιούνται και επεκτείνονται ευκαιρίες για τους οικονομικά αδύναμους. Στα μη κρατικά πανεπιστήμια και πολύ περισσότερα στα ιδιωτικά, εδραιώνονται προνόμια. Είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλαμε να οριοθετήσουμε στη χώρα μας, σεβόμενοι το Σύνταγμα, διασφαλίζοντας όρους υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας και αξιοποιώντας ως κοινωνία την παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σήμερα επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το αποδοκιμάζουμε ηχηρά και το καταψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αποστολάκη.